έφτασε και η γαριδούλα. Όλο θαλασσινά παραγγέλνει το αγόρι μας. Πρόσεχε, αγόρι μου, πρόσεχε, σαν άρπαξες. Έρχομαι. Άντε, τι κάθεστε. Φάτε κι εσείς. Στέλνω ένα μήνυμα σε ένα φιλεράκι για καφέ μετά και θα φάω κι εγώ. Τρώμε. Έγιναν όλα όπως τα είπαμε. Εγώ είμαι αλλεργικός στα θαλασσινά. Δεν μπορώ να φάω τίποτα που βγαίνει από τη θάλασσα. Οι γονείς σου αυτό το ξέρουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα το θυμούνται. Ο Βλάσης όμως δεν το ξέρει. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν του είπα όταν ήμασταν στη Σερβία. Αύριο θα του ρίξεις την ιδέα. Θα πεις ότι θέλετε να του κάνετε το τραπέζι στο Θωμά. Θα παραγγείλεις μόνο θαλασσινά. Αυτός θα τα φάει και δεν θα πάθει τίποτα. Εκείνη την ώρα οι γονείς σου θα το καταλάβουν ότι δεν είναι ο Νικόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κέρασμα. Θα το ξανακάνουμε όποτε θέλετε. Γεια χαρά. Στο καλό, αγόρι μου, στο καλό. Γεια σου, Βλάση. Το είδατε αυτό? Αυτός δεν είναι ο Νικόλας. Αυτός είναι ένας απατεώνας. Δυστυχώς, μητέρα, άρχισες να το καταλάβεις. Ο Νικόλας είχε αλλεργία στα θαλασσινά. Όλοι το ξέραμε και είχαμε το νου μας και το ίδιο το παιδί. Δεν έτρωγε ποτέ γιατί κινδύνευε η ζωή του. Αυτόν εδώ δεν είδα να τον πείραξε.